Γεια σου ομάδα και καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούριο βίντεο. Premium Footies Griezmann θα είναι το σημερινό μας player review. Ένας Griezmann που φαίνεται ήδη μαγικός από τα face stats και μόνο. 96 rating με 5 skill moves, 5 weak foot παρακαλώ. 95 pace, 96 shooting, 94 passing, 98 dribbling. Στατιστικά που αν τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, βλέπουμε αυτή η κάρτα πόσο καλή φαίνεται και πόσο καλή περιμένω να είναι in-game. Είναι ο δεύτερος παίκτης μετά το Mendy που έρχεται σαν SBC σαν Ultimate Footies. Ένας Mendy που όταν είχε βγει την πρώτη μέρα κόστιζε περίπου στα 3 εκατομμύρια, πλέον είναι περίπου στο 1,2-1,3 γιατί έχει πέσει πάρα πολύ το fodder. Ο Griezmann δεν βγήκε τόσο ακριβώς. Το κόστος αυτού του SBC κυμαίνεται περίπου στα 450 χιλιάρικα. Από trades έρχεται με finesse shot και outside foot shot για κάποιον ο οποίος θα παίξει striker είναι τα καλύτερα και εξαιρετικά trades. Και σαν chemistry του έχω βάλει το Hawk, καθώς πιστεύω το συγκεκριμένο chemistry είναι αυτό που του ταιριάζει και του δίνει το παραπάνω boost που πρέπει σε κάποια συγκεκριμένα stats. Περιμένω στα σχόλια να μου πείτε πόσο έχετε κραφτάρει ήδη Griezmann ή πόσο σκοπεύετε να κραφτάρετε μετά από αυτό το βίντεο. Οπότε χωρίς να καθυστερώ, πάμε να τον δούμε μέσα στο γήπεδο. Griezmann το φινές. Πω, το πρώτο του shoot στον αγώνα. Τρομερή εκτέλεση. Ωραίο. Ου, παραλίγο. Πάμε, Griezmann. Πω, γκολάσο. Μαγικός, Griezmann. Όπα, θα έχω πάρει και rage quit, να δεις. Από εκεί φινίσε ο Griezmann, δεξί. Απίστευτος. Απλό φινίσε με το δεξί. Ούτε time, ούτε τίποτα. Ο Griezmann απλά βάζει goal. Είναι τόσο απλό γι' αυτόν. Απίστευτος ο Griezmann. Δεν έχω λόγια, λέω συνέχεια απίστευτος, τρομερός, φοβερός. Απλά παίρνει την μπάλα. Reverse ελαστικό, μια τρίπλα, φινές, στο γάμα. Απλά πράγματα. Πολύ ωραία κίνηση, περνάει, θα κάνει το chip shot. Και άλλο goal. Καλά. Left stick dribbling, insane. Φεύγει ο Griezmann. Το τσιπ. Αμάν. Πολύ ωραίο σουτ και πολύ ωραία τοποθέτηση. Δεξί φινές. Δοκάρι. Griezmann το φινές. Πάρα πολύ ωραίο. Timed. Πω. Ο Griezmann είναι striker εκτελεστής, τελείωσε, είναι τρομερός. Αυτή τη στιγμή μπροστά μας κοιτάμε μία κάρτα που δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω τίποτα λιγότερο από beast. Και όπως είδατε και από τα highlights, πρόκειται για έναν striker ο οποίος απλά εκτελεί μπροστά από το τέρμα. Μία κάρτα που τα stats της μέσα στο παιχνίδι φαίνονται πάρα μα πάρα πολύ. Το attacking position του Griezmann είναι τρομερό. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένας παίκτης δεν είναι μόνο πώς συμπεριφέρεται όταν εμείς τον χειριζόμαστε, αλλά πώς συμπεριφέρεται και μόνος του μέσα στο παιχνίδι και τι κινήσεις κάνει. Είναι τρομερό πως ο Griezmann στην επίθεση κάνει πάντα τα ζωτά επιθετικά τρεξίματα και όχι μόνο στην ευθεία. Κάνει και τις διαγώνιες, κόβει εκεί προς τα μέσα, ελευθερώνεται για την πάσα. Πάντα θα προσπαθήσει να βρει το κενό χώρο, είτε για να ελευθερωθεί, είτε για να πάρει την παλιά και να βαρέσει το σουτ ή να κάνει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Τον χρησιμοποίησα ως striker, πιστεύω πως εναλλακτικά ακόμα και σαν cam ή και σαν πλάγιος cam, όπως τη δική μου τακτική, πάλι θα αποδώσει πάρα πολύ καλά. Griezmann με 5 stars skill moves και με 5 stars weak foot και με τα συγκεκριμένα stats, είτε τον κραφτάρετε για βασικό στην ομάδα, είτε πετάξετε το φόντι σας για να τον κραφτάρετε τον Griezmann, όπως και να έχει, αξίζει. Αυτό το SBC αξίζει αυτή η κάρτα πάρα μα πάρα πολύ.